καλεσμένα. Συνεχίζουμε λοιπόν τις δράσεις στην παραλία ΙΑΕΚ της Λαμίας. Δράσεις οι οποίες σκοπό έχουν να αναδείξουν τόσο την τοπική μας γαστρονομία, τις επιχειρήσεις μας, αλλά αυτή τη φορά θέλουμε να αναδείξουμε τον προορισμό μας, τον θεματικό τουρισμό, τα πλούσια εδάφη τα οποία έχουμε και τον όγκο, αλλά όχι μόνο, και τις θερμές πηγές και τον ιστορικό μας και τον πολιτισμό μας. Σκοπό λοιπόν αυτή η έκθεση, η οποία θα γίνει 8 με 11 Δεκεμβρίου, έχει να αναδείξει τόσο, όπως είπαμε, τον θεματικό τουρισμό, όπως λέγεται, αλλά και τη γαστρονομία μας. Είναι δύο πράγματα τα οποία πρέπει να τα παντρέψουμε. Πρέπει δηλαδή ο επισκέπτης, ο οποίος θα έρθει και θα καλέσουμε να έρθει στον τόπο μας, να φύγει από εδώ με ωραίες γεύσεις, με ωραίες εικόνες. Σκοπό λοιπόν έχουμε να βοηθήσουμε τις επιχείρησεις μας και τα μέλη του Μιλητήριου Φιόλιτας, όπως κάνουμε άλλωστε με την εξαιρετική πολιτική που έχουμε όλο αυτό το διάστημα και σε αυτή την έκθεση του θεματικού τουρισμού. Άρα καλούμε λοιπόν όλα τα μέλη μας, όλα τα μέλη του Μιλητήριου Φιόλιτας που θέλουν να συμμετάχουν στην εν λόγω έκθεση, στην οποία θα έχουν και την ανάλογη επιδότηση από το Μιλητήριο Φιόλιτας, να έρθουν σε επαφή με τον διοργανωτή, όντως ώστε να βοηθούν και να προβάλλουν και να προωθήσουν τις επιχειρήσεις τους και τον τόπο παράλληλα μέσα από την όλη αυτή διοργάνωση που θα γίνει στο χώρο. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τόσο τους συμμετέχοντες στο Διοικητικό Συμβούλιο και την Περιφέρεια, τον Περιφερειάρχη μας και τον Δήμαρχο για την πολύ καλή συνεργασία που έχουμε, αλλά και την Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο. Και επίσης θα να πω ότι θα είμαστε αρρωγοί στην οποιαδήποτε προσπάθεια γίνεται και να αναδείξουμε το χώρο της Πανελλήνιας Έκθεσης, που αυτό θέλουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε, αλλά και μέσα από αυτό μέσα από το χώρο της Πανελλήνιας Έκθεσης και από τις δράσεις του να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις μέλη μας, όχι μόνο βέβαια στη Θεότητα, αλλά και σε όλη την περιφέρεια Στερεάς, που όλα τα επιμελητήρια συνδράμουν και τους ευχαριστώ γι' αυτό.